Νόκα, που είναι ο ναυτικός όμιλος Κορφίου Άμβρου, ο οποίος ιδρύθηκε το 1989 από ανθρώπους οι οποίοι κατάγονταν από εδώ ή ζούσαν εδώ καθημερινά ή ακόμα και ήταν εραστές του τόπου, πήγαινε ερχόντουσαν. Έκανε αρκετά πράγματα, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Μιστράλ το 2000. Είχε μια πολύ ανοιχτή και κάποια στιγμή αυτό το πράγμα για κάποιους λόγους σταμάτησε να είναι λειτουργικό όπως είπατε, όπου τα τελευταία χρόνια είχε πάρει την κάτω βόλτα σταθερά και με ανωδικές στιγμές, έκανε κάποια πράγματα, ασθμένοντας όμως. Φτάνουμε λοιπόν τον Αύγουστο, όπου γίνεται η πρώτη συνάντηση για να γίνουν εκλογές, να εκλεχθεί καινούριο Δέλτα Σίγμα, με δυσκολία και με την προοπτική ότι ο ναυτικός όμιλος θα διαλυθεί, διαλύεται. Δεν υπήρχαν άνθρωποι να ενταχθούν σε αυτό, δεν υπήρχε το απαραίτητο ενδιαφέρον λόγω όλων των συνθηκών που ζει ο καθένας από εμάς. Και με μία πίστη σε αυτό και στο ότι είναι πολύ ωραίο σε ένα μέρος να υπάρχει η δυνατότητα σε ένα παιδί που μεγαλώνει να έχει μια διέξοδο προς τον αθλητισμό, μια και όπως όλοι γνωρίζετε εδώ, δεν υπήρχαν οι εγκαταστάσεις που υπήρχαν αλλού σε άλλα μέρη του νησιού. Οπότε σιγά σιγά με κουβέντες μεταξύ μας είπαμε να βάλουμε πλάτη και προσπαθήσαμε να βρούμε πρόεδρο. Όπου κάναμε μια πρόταση στον Δημήτρη Γιγίνη με σκοπό να πει για το πρώτο δίμηνο να δούμε τι γίνεται. Η κυρία Χρύσα βεβαίως μας βοήθησε, ο κύριος Βαγγέλης ο Τζόκανος, ο κύριος Σαρπής, ο κύριος Φολερός. Θεωρητικά μας στηρίζανε και μας δίνανε κουράγιο για να μπορέσουμε να το πάμε ένα βήμα παραπέρα αυτό. Γίνανε λοιπόν οι εκλογές, μπήκαμε εμείς, όχι με σκοπό να κάτσουμε σε κάποια καρέκλα, ούτε να εκπροσωπήσουμε, γιατί ο καθένας ζει και σε ένα δικό του κόσμο κάνει δικά του πράγματα. Οπότε ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, φτάνουν τα παιδιά, δεν είναι πολύ εύκολο. Και ακόμα δεν είναι πολύ εύκολο γιατί είμαστε εδώ. Δηλαδή, τελευταία στιγμή ανταποκρίθηκε σε μια επιστολή που κάναμε και ένας άνθρωπος που είναι ο κύριος Βασίλης ο Καπουλίδης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μας στηρίξει και εκατομμυρά, γιατί το ουσιαστικό μας θέμα και ζήτημα είναι να καλύψουμε οφειλές που έχουν δημιουργηθεί από το προηγούμενο Δέλτα Σίγμα και να μπορούμε να στηρίζουμε οικονομικά και να αμείβουμε τον προπονητή μας τον Νικολάη τον Ιβανό που είναι εδώ κάθε μήνα που εργάζεται για να προπονήσει τα παιδιά. Ευχαριστούμε επίσης έναν άλλον άνθρωπο που μας στήριξε σε όλο αυτό και ξέρουμε όλοι μας ότι έχει και συνέχεια η υποστήριξή του και είναι εδώ ο κύριος Γιαννούλης και ο κύριος Βουλαζέρης. Ο Χρήστος ο φαρμακοποιός, μπράβο, και εκείνος μας δίνει λίγο αυτό το οποίο έχουμε πει εμείς μεταξύ μας και έχουμε συμφωνήσει είναι ότι θέλαμε να υπάρχει μια ανθρώπινη επαφή με όλους τους ανθρώπους που ζουν στο κόρφι και που τους πονάει να υπάρχει αυτό. Θα θέλαμε λίγο να το δουν όλοι σαν παιδί τους. Να το υιοθετήσουν με κάποιο τρόπο, μέχρι να καταφέρει να κάνει πιο σταθερά βήματα. Γιατί όταν μπαίνεις στη διαδικασία να αναλάβεις ένα ναυτικό όμιλο Σεπτέμβριο μήνα, είσαι καταδικασμένος. Δεν έχεις πόρους. Κάποτε ο όμιλος αριθμούσε περίπου 250 μέλη. Αυτή τη στιγμή μέλη στο ναυτικό όμιλο για το 2017, γιατί αποφασίσαμε να μην ζητούμε χρωστούμενα παλιότερων ετών, είμαστε το 9 μελές. 9 μέλη ήταν ο ναυτικός όμιλος. Αυτά λοιπόν τα μέλη δίνουν μια ετήσια συνδρομή που είναι 40 ευρώ. Είχαμε πρόθεση να την κάνουμε μικρότερη, αλλά δεν μας παίρνει οικονομικά. Με αυτά τα 40 ευρώ και ήρθε η ώρα να ευχαριστήσουμε το Fast Ferry η οποία μας έδωσε για κάθε μήνα του 2017 ένα εισιτήριο αυτοκινήτου πηγενέλα και δύο ατομικά δωρεάν για όποιο μέλος του ναυτικού ομίλου πληρώνεται αλλά με τη δέσμευσή μας ότι δεν θα ξαναμπαίνει σε κλήρωση τους επόμενους μήνες για να έχουν όλοι δικαίωμα να κερδίσουν το δώρο. Έχουν εκπτώσεις σε καταδυτικό εξοπλισμό και κάτι μαγειρεύουμε σε σχέση με τις καταδύσεις από τον κύριο Σπύρο Καρτελιά. Τα μέλη του ναυτικού ομίλου θα έχουν ένα 20% έκπτωση τουλάχιστον.
Έχουμε από τον κύριο Γιώργο Τρούκα που έχει στεολογικό εξοπλισμό και εξοπλισμό για θαλάσσια σπορ πάλι εκπτώσεις από 20% και πάνω. Έχουμε την υποστήριξη κάποιων ανθρώπων γενικότερα. Μπήκαμε στη διαδικασία και είμαστε πια επίσημα εγγεγραμμένοι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θέλουμε να το κάνουμε και για την υποστήριξη. Μετά δίνει στον Όμιλο, αλλά και ο Όμιλος με τα αποδοτικά δίνει στα παιδιά το δικαίωμα να έρθουν σε επαφή με τον υγρό στοιχείο, με ένα δάσκαλο κολύμπησης για να ξετρίψουν, να μην φοβούνται. Και ο Όμιλος δραστηριοποιείται από την Άνοιξη και στο Optimist, εκτός από το Wheelchair. Όποιος θέλει μπορεί να γίνει μέλος του Ναυτικού Ομίλου, θα χαρούμε πάρα πολύ να έχουμε περισσότερα μέλη. Και επίσης, φέτος αποφασίσαμε να βγάλουμε κάποια μπλουζάκια footer με κεντητό το σήμα του Ομίλου, τα οποία τα δίνουμε 25 ευρώ για τους ανθρώπους που δεν είναι μέλη, 20 ευρώ για τους ανθρώπους που είναι μέλη. Ειδικά, από φέτος έχουμε κοντά μας και πολύ χαρό μας και τον Γιώργο το Φράγκο. Είχε μια απόσταση για κάποιους λόγους από τον Όμιλο κάποια χρόνια. Ηθικά όμως μας στηρίζει, μας βοηθάει με τις συμβουλές του. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο κλίμα μεταξύ μας. Ο Γιώργος έχει υποχρεώσεις τέτοιες που δεν θα μπορούσε να έχει κανέναν άλλο ρόλο αυτή τη στιγμή στον Όμιλο. Ξέρει όμως ότι η πόρτα είναι ανοιχτή και της καρδιάς του Όμιλου. Υπάρχει επίσης ο Γιάννης που κάνει SUV, βοηθήστε με κάποιος. Ένα σπιτσιρικά ο Γιάννης που κάνει SUV, ο Γιάννης ο Γιώργος, που και με αυτό το παιδί που τα τελευταία χρόνια έλειπε έχουμε αποκτήσει μια σχέση. Να σας πούμε ότι φέτος, αν δεν υπήρχε οικογένεια από πίσω που στηρίζει την Κάτια, που είναι η μόνη μας αθλήτρια με διάκριση διεθνή αυτή τη στιγμή, στείλαμε έναν άνθρωπο. Και υποστηρίζεται κατά κύριο λόγο από την οικογένειά της στην Ιταλία, η οποία έφερε πολύ καλά αποτελέσματα. Ήταν το 10 στον αρχηγείο τόλο και δεν θυμάμαι τι. Ωραία. Στον Όμιλο, τα άλλα δύο παιδιά τα οποία αγωνίζονται μέχρι ώρας, επειδή ο Όμιλος δεν μπορεί να στηρίξει και παραπάνω τους αθλητές του μέχρι ώρας, ευχόμαστε αυτό να αλλάξει, είναι ο Βίκτορας, ο Φράγκος και ο Αντώνης. Ο προπονητής μας είναι ο Νικολάη Ιβανόφ. Πιτσιρίκια έχουμε αρκετά τώρα, καινούργια. Και μακάρι να γίνουν περισσότερα. Και τα πιο μικρά και τα πιο μεγάλα. Και τα πρώτα μαθήματα που ενδιαφέρει έναν άνθρωπο να κάνει το παιδί του, να ξέρει ότι θα είναι δωρεάν γιατί είναι δοκιμαστικά, που μπορεί να μη αρέσει κάτι, μπορεί να μη αρέσει. Καλό θα είναι όλοι οι γονείς να είναι και μέλη του Ναυτικού Ομίλου. Και επίσης, επειδή ο τιμοκατάλογος για ένα παιδί είναι διαφορετικός όταν κάνει μεμονωμένα μαθήματα και διαφορετικός όταν πληρώνει μηνιαία τη συνδρομή του στον Όμιλο, αποφασίσαμε ο κάθε αθλητής δίνει 40 ευρώ το μήνα. Όταν είναι δύο αδέρφια, δίνουν από 30 ευρώ το μήνα, κάθε μήνα. Και είπαμε για τα παιδιά τα οποία για κάποιους λόγους δεν θέλουν να μπαίνουν στο νερό το χειμώνα, αλλά θέλουν να κρατήσουν αυτό το κομμάτι του αθλούμενου στον Όμιλο, να έχουμε μια πολύ καλύτερη τιμή να είναι 20 ευρώ το μήνα και να κάνουν θεωρία και γυμναστική για να μπορούν να συγκρατούν ακόμα το κομμάτι το αθλητικό σαν αθλητής του Ομίλου και να μην επιβαρύνεται μαθήματα μεμονωμένα το καλοκαίρι. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ που ήρθατε εδώ και επίσης ευχαριστούμε πάρα πολύ και αυτό το τραπέζι που είναι από εκεί, που είναι οι φίλοι μας, που είναι μουσικοί και που ήρθαν χωρίς να πληρωθούν να παίξουν σήμερα για τον Ναυτικό Ομίλο. Ευχαριστούμε τον κύριο Αστράνα, εδώ που ξεχνάω, ο οποίος μας προσέφερε για τη λεχεφόρο αγορά που έχουμε σήμερα ένα ταξίδι, μια κρουαζιέρα, 2 ημερών, σε όποιο κυκλαδονίσει επιλέξει. Αυτά. Για 2 άτομα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Χρόνια πολλά στο Ναυτικό Όμιλο Κορθίου. Ευχόμαστε πάντα επιτυχίες και ευχόμαστε γενικά οι νέοι να βρίσκουν το δρόμο τους μέσα από τέτοιου είδους συλλόγους, ένα δρόμο προς την πρόοδο και την υγεία.